βλέπουμε τα πλάνα μέσα από το Ζάπιο και ναι, νομίζω ότι ο κ. Τσίπρας φοράει γραβάτα. Είναι μια σκούρα γραβάτα. Δεν είμαι σίγουρος αν αυτή που του έχει χάσει. Μπορεί να είναι λοιπόν το δώρο που του είχε κάνει ο Ματέο Ρέντσι, αν θυμόμαστε καλά το Φεβρουάριο του 2015, μια σκουρόχρωμη γραβάτα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να αναζητήσουμε ξανά τη συγκεκριμένη γραβάτα. Να δούμε αν είναι η γραβάτα του κυρίου Ρέντσι. Η ουσία είναι ότι είναι γραβάτα. Μια σκουρόχρωμη που είχε δώσει. Είχε δώσει και την υπόσχεσή του τότε στον Ματέο Ρέντσι ότι όταν θα υπάρξει λύση δεν είναι αυτή. Ωστόσο είχε πει ότι όταν υπάρξει διευθέτηση του χρέους τότε θα εκπληρώσει όπως επανέλαβε και σήμερα το στοίχημα, τα στοιχήματα λοιπόν, είναι για να εκπληρώνονται. Μπορεί να είναι αυτή που του έδωσε ο κύριο Ζάεφ. Συγγνώμη που σε διακόπτω συνεχώς, αλλά είναι η εικόνα που βλέπουμε. Λοιπόν, ο κύριο Ζάεφ του έδωσε μια γραβάτα. Με βοηθούν και οι άνθρωποι από το κοντρόλ. Μου λένε ότι μοιάζει πολύ με αυτήν που φοράει σήμερα. Βεβαίως σε πολύ λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να λοιπόν. Είναι μια πορτογραβάτα, τώρα δεν ξέρω αν είναι αυτή που του χάρισε ο κύριος Ζάεφ. Βλέπω τους υπουργούς αλλά και τους βουλευτές να τον χειροκροτούν όρθιοι. Όπως βλέπετε, η ομιλία ξεκινάει. Τα στοιχήματα είναι για να υλοποιούνται όταν κερδίζονται. Έχω μια δυσκολία, είναι αλήθεια, αλλά θα το συνηθίσω.